Τα εγγένεια της 31ης Εμπορευτική Τεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε χθες το απόγευμα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης, ο οποίος νωρίτερα παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο σχέδιο του Υπουργείου να εντείνει τη διαδικασία πάταξης φοροδιαφυγής και στον αγώνα για τις φοροελαφρύνσεις. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο θεσμικό πλαίσιο στο Υπουργείο Οικονομικών που ψηφίστηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια για να δημιουργηθούν όλα εκείνα τα εργαλεία και οι δυνατότητες για να κάνουμε τους ελέγχους που πρέπει να κάνουμε. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Υπήρχε νόμος του 2013 που έδινε δυνατότητα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών. Αυτή η απόφαση υπογράφηκε 2 χρόνια και κάτι μήνες μετά από τον νόμο και το ερώτημα είναι γιατί δεν έγινε νωρίτερα. Αυτό όμως είναι θέμα των πολιτών να το κρίνουν. Εγώ σαν υπηρεσιακός υπουργός προσπάθησα με ό,τι δυνατότητα υπήρχε να εξαντλήσω όλες εκείνες τις νομοθετικές δυνατότητες που είχαμε και να βγουν όλες εκείνες οι αποφάσεις που θα κάνουν τη δουλειά του Υπουργείου Οικονομικών πιο αποτελεσματική, θα βοηθήσουν τον πολίτη και θα βοηθήσουν την επιχείρηση. Ο κ. Αλεξιάδης ανέφερε ότι υπάρχει σχέδιο ελάφρυνσης για τους αγρότες κατά κύριο επάγγελμα, ενώ μίλησε για τη χαλάρωση των capital controls που θα ισχύσουν από την ερχόμενη εβδομάδα με νεότερη απόφαση του Υπουργείου όπως θα ανακοινωθεί. Σε σχέση με τους αγρότες, βεβαίως και είναι πρόβλημα το θέμα των αγροτών και έχει αποτυπωθεί και σε ομιλίες και σε αναλύσεις, αλλά επειδή και εγώ σε χωριό μεγάλωσα και όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία, θέλω να πω ότι τα μέτρα για τους αγρότες είναι συγκεκριμένα. Το επόμενο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών θα τα εξειδικεύσει. Θεωρώ ότι κατά την εξειδίκευση των αγροτών θα προκύψουν ελαφρύνσεις για τους κατά κύριο και σε επίπεδο οικογένειας απασχολούμενο κατά κύριο αντικείμενο με την αγροτική εκμετάλλευση, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε ότι είναι άλλο πράγμα ο αγρότης ο οποίος ασχολείται με τη γη για να ζήσει, άλλο η αγροτική οικογένεια που ασχολείται αποκλειστικά και μένει σε μια αγροτική περιοχή με την αγροτική παραγωγή, άλλο ο δημόσιος υπάλληλος που έχει η σύζυγός του και ένα εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον αγώνα που γίνεται ώστε να επιστρέψουν τα χρήματα στις τράπεζες, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη να προχωρήσει ο έλεγχος των ληστών ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους. Επίσης, τόνισε πως θα γίνεται πλέον διασταύρωση των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων και του ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης με κύριο στόχο την πάταξη παραοικονομίας. Σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία, τόνισε πως το μέτρο υπολογίζεται ότι θα αποδώσει περί τις 150.000 ευρώ το 2015. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο. Έχουμε πλέον ένα εμπλοστάσιο στην εθνική μας οικονομία, τη συμφωνία με τους θεσμούς, η οποία εάν υλοποιηθεί θα μας φέρει την αναγκαία χρηματοδότηση, διότι ορισμένοι μιλούν σαν να έχουν κλείσει όλα και σαν να έχουμε υλοποιήσει τη συμφωνία και σαν να έχουμε πάρει τη χρηματοδότηση. Πολλά από αυτά είναι το ζητούμενο. Αλλά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νόμο, και εγώ σαν μέλος της υπηρεσιακής κυβέρνησης δεν μπορώ να πάρω καθόλου μέρος στην προεκλογική περίοδο, απλά μπορώ να μιλήσω για τον νόμο της Ελληνικής Βουλής, έχω μπροστά μου ένα κατάλογο από 31 θετικά μέτρα της συμφωνίας αυτής. Βεβαίως υπάρχουν δύσκολα και αρνητικά μέτρα, όπως αυτό που θα πρέπει να πάρουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ως πολιτεία για να αυξήσουμε το ΦΠΑ στα νησιά. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά άλλα θετικά μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα η διαγραφή οφειλών έως 20.000 για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων και πολιτών, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο, όπως είναι η φορολογική επιβάρυνση όχι μικρών και μεσαίων, αλλά μεγάλων επιχειρήσεων, ναυτιλιακών επιχειρήσεων, όπως είναι το ότι διατηρούμε ρυθμίσεις και δεν καταργούμε ρυθμίσεις όπως μας είχε ζητηθεί και μια σειρά από άλλα μέτρα.